Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο The School of Body Language in Public Speaking. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για τρεις συμβουλές, πώς θα παρουσιάζομαι μη λεκτικά. Πάμε λοιπόν να δούμε. Πρώτη συμβουλή έχει να κάνει με την οπτική επαφή, με τη βλεμματική επαφή στο κοινό μας. Ματιά και σκέψη. Πάω στο διπλανό, το κοιτάζω στα μάτια, κοιτάζω άνθρωπο δηλαδή στα μάτια, επί της ουσίας βλέπω εσένα, το Κώστα, τη Μαρία, την Αγλαία, την Εφέλη, στα μάτια. Μοιράζομαι μια σκέψη, τους χαμογελώ, τους κοιτάζω, κάνω το μοίρασμα, ουσιαστικά έναν άνθρωπο δηλαδή, και πάω δίπλα στη σειρά, στον άλλον. Ναι. Δεν κάθομαι να γναντεύω πάνω από τα κεφάλια, υπέρα, μακριά στο υπερσύμπαν. Κοιτάζω τον άνθρωπο. Κάνω οπτική επαφή και έχω χαμόγελο. Εκφραστικό πρόσωπο. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για μία δεύτερη συμβουλή. Η πρώτη ήταν μαζί, δηλαδή οπτική επαφή και χαμόγελο και εκφραστικότητα. Όλο αυτό το πακέτο είναι σε μία συμβουλή. Και πάμε λοιπόν να πούμε τώρα για τα αγαπημένα μας τα χέρια. Τα αγαπημένα μας τα χειμένα μας χέρια, τα χαρτιά της εμπιστοσύνης μας. Κρατήστε το αυτό. Τα χέρια μας είναι υπογραμμιστές για να πούμε κάτι μεγάλο, δυνατό ή κάτι μικρό. Να δώσουμε την έμφαση που θέλουμε. Πάει όλη η ενέργειά μας στα χέρια μας και στα δάχτυλά μας όταν έχουμε με πάθος, όταν μιλάμε και επικοινωνούμε με πάρα πολύ κόσμο και το θέμα που λέμε είναι κάτι που πραγματικά αγαπάμε και το θέλουμε, βγαίνει μία ένταση στα χέρια. Οπότε τα χέρια μας, τα χέρια συνήθως δεν υπερβαίνουν σε πάρα πολύ μεγάλες ζώνες, δηλαδή να είναι κάπως χαοτικά κατάστατα, να μην βγάζει νόημα, θα πρέπει να βγαίνει νόημα από την κίνηση η οποία γίνεται και να συνοδεύει τον λόγο. Το χέρι λοιπόν αυτό έχει και άλλες πάρα πολλές παραμέτρους και χειρισμούς που μπορούμε να κάνουμε με τα χέρια μας. Σήμερα κρατάμε λοιπόν αυτό, την έμφαση στον λόγο και πώς υποστηρίζει τον λόγο και πάμε και φυσικά όλο το κορμί και την ενέργειά μας στα χέρια. Η ενέργεια όλη φαίνεται στο χέρι, δεν μπορεί δηλαδή να είμαι η φωνή με πάθος, με ένταση και το χέρι να είναι έτσι ψόφιο κάτω. Πώς θα γίνει? Δεν γίνεται. Πάμε λοιπόν να πούμε, είπαμε οπτική επαφή, μιλήσαμε για χαμόγελο, μιλήσαμε για τα χέρια τα οποία όλα μαζί το κορμί του πάθους, της έντασης θα συμπαρασύρει. Και πάμε λοιπόν τώρα να μιλήσουμε για τα πόδια. Πώς είναι στο στρατό που κάθονται έτσι τα πόδια βιδωμένα κάτω, ακουμπούν κάτω σταθερά στο πάτωμα, ναι. Θέλουμε τη γείωση όταν παρουσιάζουμε, μπορούμε όμως να παίξουμε. Θέλουμε τη γείωση να πατάνε κάτω, αλλά θέλουμε τα γόνατά μας να είναι μαλακά, δηλαδή να μην είναι κολλημένο, στιφό, σαν αγγυλωμένο, όπως να το πω. Θέλουμε να είναι λίγο μαλακά τα γόνατα, τα πόδια, να υπάρχει αυτή η ελαφρότητα, χωρίς να βέβαια να μπαλατζάρω δεξιά και αριστερά και να κουνιέμαι έτσι και να κάνω κινήσεις νευρικές. Αλλά μπορεί να υπάρχει και ένα βάδισμα τύπου ορμής, να μιλήσω έτσι με μια κίνηση, να δώσω ένα πάθος στην παρουσία μου που κάνω σε μια TEDx ομιλία. Έρχεται η TEDx λοιπόν στην Ουαλία τώρα το καλοκαίρι. Περιμένω με αγωνία την εκπαίδευση των ομιλητών. Λοιπόν, με μεγάλη μου χαρά περιμένω να γίνει αυτή η εκπαίδευση. Εκπαιδεύω TEDx ομιλητές στην Αγγλία, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, είναι μια κοινοφελή δράση που κάνω, είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένη, τρίτη χρονιά φέτος και πάμε λοιπόν για οποιαδήποτε συμβουλή, για δημόσια ομιλία, για τη σκηνή, τι θέλετε, για PowerPoint, για slide, ρωτήστε με και θα κάνω και θα αναπτύξω σχετικά βιντεάκια, να είστε καλά και όλοι μαθαίνουμε και εγώ μαζί σας, συνεχώς μαθαίνω, δεν είναι κάτι ο οποίος υπάρχει ο ένας ο σοφός. Ας πούμε υπάρχει το σοφό, το δέντρο, όλο το σοφό. Όλοι συνεχώς μαθαίνουμε, εκπαιδευόμαστε γιατί θέλουμε να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.